Ο ΣΥΦΑΚ ήταν από τις πρώτες φαρμακαποθήκες σε επίπεδο χώρας που παρέλαβε τα self-test, τα οποία παραδίδονται στα φαρμακεία ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η διάθεσή τους προς μαθητές λυκείων και εκπαιδευτικούς, ενώ σε επόμενη φάση προς τους πολίτες. Περίπου 100.000 self-test παρελήφθησαν σε επίπεδο Κρήτης, ενώ ο ΣΥΦΑΚ παρέλαβε πάνω από 20.000 self-test. Φτάσανε σήμερα διαθαλάσσεις τα τεστ και στην Κρήτη, τα self-test, δηλαδή της αυτοδιάγνωσης. Τα έχουμε στην αποθήκη αυτή τη στιγμή και έχει ξεκινήσει η διαδικασία σήμερα και αύριο να πάνε προς τα φαρμακεία μας. Αυτή η παραλαβή που έχουμε εμείς είναι κάτι παραπάνω από 20.000. Την Παρασκευή αναμένεται να ανοίξει σχετική πλατφόρμα, οπότε εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία διάθεσης των self-test σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα self-test θα γίνονται αποκλειστικά κατοίκων και όχι σε φαρμακεία. Οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι σε πρώτη φάση η πλατφόρμα θα ανοίξει για τους μαθητές λυκείου και για τους εκπαιδευτικούς. Οπότε θα προσέρχονται στα φαρμακεία με το αντίστοιχο ΆΜΚΑ, θα ανοίγει η πλατφόρμα εκ μέρους της πολιτείας και θα βλέπουμε αν το ενδιαφέρεται ή όχι. Από ό,τι μας έχουν ενημερώσει θα είναι 4 το μήνα, μπορεί να τα πάρει μαζεμένα ή 1 την εβδομάδα. Στη συσκευασία τους υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου, ενώ σημαντική θα είναι και η βοήθεια των φαρμακοποιών, οι οποίοι θα δίνουν προφορικά οδηγίες προς τους πολίτες. Η όλη επιτυχία του εγχειρήματος καταλαβαίνετε ότι θα βασιστεί εκεί πέρα. Το πόσο ο κάθε πολίτης θα ανταποκριθεί, να γίνει σωστά το τεστ και σε δεύτερη φάση να δηλωθεί οπωσδήποτε το θετικό αποτέλεσμα προς την πολιτεία. Και αν τελικά, κύριε Γενετζάκη, δεν το δηλώνουν τελικά το ότι είναι θετική? Έτσι θα αναλάβει ο Πουαρό να πάει να τους ανακαλύψει. Τι να κάνουμε? Είναι στην ευτυχία και στη συνειδητοποίηση του πολίτη, όπως έχουμε έτσι προσανατολιστεί εκ μέρους της πολιτείας, να το κάνουμε σωστά και να το δηλώσουμε. Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα. Ωστόσο, ο προβληματισμός επικρατεί από τους ειδικούς για το αν τελικά οι πολίτες που είναι θετικοί στον κορονοϊό ακολουθήσουν ή όχι την προβλεπόμενη διαδικασία. Είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα και τι γίνεται για τα ψευδώς αρνητικά τεστ? Γι' αυτό σας λέω, αν υπάρξουν τέτοια περιστατικά, θα πρέπει να απευθύνεται, αφού τα δηλώσει, θα πρέπει να απευθύνεται σε μια υπηρεσία υγείας για να γίνεται η πιστοποίηση σε δεύτερη φάση. Είναι επιδημιολογική επιτήρηση αυτό τα self-test? Κοιτάξτε, αν είτε στο επίπεδο της αυτοφροντίδας, είναι μια μορφή επιτήρηση. Την προσωπική του άποψη σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία ενδέχεται να υπάρξουν, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΦΑΚ, Απόστολος Γενετζάκης. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη σαν επιστήμονας υγείας, προβλήματα βεβαίως μπορεί να υπάρξουν. Έτσι, δηλαδή κόσμος ο οποίος μπορεί να φοβηθεί να το δηλώσει λόγω της δουλειάς του. Λέει, μην απομονωθώ κοινωνικά, μην απομονωθώ από τη δουλειά μου. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα.